ανήποτη τραγωδία με τον νησί μα να πενθεί για ακόμη μια φορά το χαμό ενό μωρού, καθώ έσβησε το έξυπνο βρέφο που υπέστη ανακοπή κοπεί την επομένη των Χριστουγέννων και που νοσηλευόταν στη μονάδα αντατική παιδών του Παχνί. Φαίνεται ότι είχε γίνει ανακοπή, επανήλθε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εδώ στη μονάδα εντατική παιδών, αλλά όπω σα είπα, δυστυχώ δεν μπόρεσε να επανέλθει. Παρά τι περάσπιμε προσπάθειε των γιατρών, το κοριτσάκι, αν και αγωνίστηκε, δεν τα κατάφερε, βυθίζοντα πένθο στην οικογένειά του. Όταν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση και έχουμε αναγνωρίσει, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει, παρότι γίνονται όλε οι ε, τα απαιτούμενα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο και η αναζωογόνηση, ε, ε, όλοι οι γιατροί συνεργάζονται, όλε οι ε, Είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει. Ε, αν δεν έχουν επιραχθεί ζωτικά όργανα, το βρέφο διακομίστηκε αρχικά στο Βανιζέλιο με ενδείξει ανακοπή και στη συνέχεια στο Παγνί. Αν και αρχικά έδειχνε σημάδια βελτίωση, τελικά κατέληξε γύρω στις 10 το βράδυ τη Τετάρτη. Απαντήσει για τα αίτια θανάτου θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Δυστυχώ αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε δευτερόλεπτα μέσα πριν να προλάβει να το συνειδητοποιήσει. Τι να πει, ο Θεό να αναπάφει την ψυχούλα του. Εντάξει, στα βρέφη έχει αποδειχθεί και διαγνώστηκε από μελέτε ότι ξαφνικά υπάρχουν ευνίδη θάνατοι για διάφορου λόγου. Πρόκειται για το δεύτερο βρέφο που χάνει τη ζωή του μέσα σε λίγε μέρε και συγκεκριμένα μετά το 11 μηνών βρέφο που κατέληξε από κατάποση ξένου σώματο στον κόκκινο πύργο με σαρά. Ε, θα μπορούσα να πω ότι είναι συμπτωματικό. Ε, τα παιδιά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή όπου και να είναι μέσα στο σπίτι πρέπει οι γονείς να είναι συνεχώς από πάνω τους για οποιοδήποτε λόγο. Και συνολικά το τρίτο θλιβερό περιστατικό μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών με τον αδόγητο χαμό του 8χρονου αγοριού από το φουρνέ Χανίων, θάνατος που επήλθε, συνέπεια πνιγμονής.